ανοίξουμε τη συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση. Υπήρξαν κάποιες προτάσεις από την πλευρά του Πρωθυπουργού, του κ. Αλέξη Τσίπρα, μέσα από το βήμα της συνεδρίας της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Έκανε πολύ συγκεκριμένες προτάσεις και έκανε και ένα κάλεσμα προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ώστε να στηρίξουν μια συνταγματική αναθεώρηση. Θα τα δούμε όλα αυτά, να δούμε αυτή τη συζήτηση και σχεδόν βήμα-βήμα κάποιες από τις προτάσεις του Πρωθυπουργού. Να καλησπερίσω και να καλωσορίσω τον εκλεκτό καλεσμένο που έχουμε σήμερα. Ο κύριος Δημήτρης Ξενάκης είναι καθηγητής πολιτικών επιστημών του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Χαίρομαι και εγώ. Γιατί η αλήθεια είναι ότι το Σύνταγμα, η αναθεώρηση του Συντάγματος και όλες αυτές οι διαδικασίες δεν είναι τόσο εύκολο να τις. Να κάνουμε την ακτινογραφία τους εμείς μόνοι μας. Σίγουρα θέλουμε και τη δική σας την βοήθεια. Εκείνο το οποίο αναρωτιέται ο κόσμος, έτσι για να κάνω και μια έναρξη στη συζήτησή μας, είναι απαραίτητη μια αναθεώρηση του Συντάγματος? Τι θα καταλάβει ο πολίτης από μια αναθεώρηση του Συντάγματος? Κοιτάξτε, καταρχήν να πούμε ότι είναι μια πολύ σημαντική διαδικασία για οποιοδήποτε πολιτικό σύστημα. Η αναθεώρηση. Έχουν γίνει μέχρι στιγμής 3 αναθεωρήσεις από το αρχικό μας Σύνταγμα. Κάποιες περισσότερο προχωρημένες, όπως ήταν αυτή του 2001, κάποιες λιγότερο, όπως αυτή του 1986, η οποία μάλιστα αφορά και σε μεγάλο βαθμό την αναθεώρηση που συζητάμε σήμερα. Έχει πολλά κοινά στοιχεία. Έχει, σε σχέση με τις αρμοδιότητες του Προέδρου της Δημοκρατίας, να θυμίσω ότι τότε είχαν αφαιρεθεί, αν θέλετε, σε μεγάλο βαθμό οι αρμοδιότητες του Προέδρου της Δημοκρατίας, είχε γίνει εντελώς πρωθυπουργό κεντρικό το σύστημα. Και αν θέλετε, αυτό είναι και μία από τις συνιστώσεις που θα πρέπει να δούμε και κατά την άποψή μου και ίσως λίγο προχωρημένη, ίσως θα έπρεπε να επιστρέψουμε σε μία αυξημένη, εν πάση περιπτώσει, σε αυξημένες αρμοδιότητες από την πλευρά του Προέδρου σε ό,τι αφορά τον έλεγχο, ώστε να μην υπάρχει κυβερνητική αυθαιρεσία. Αλλά μπορούμε να τα συζητήσουμε. Θα τα συζητήσουμε, ναι. Τώρα, σε ό,τι αφορά την αναγκαιότητα της αναθεώρησης, προφανώς όλες οι αναθεωρήσεις στοχεύουν, ή θα έπρεπε τουλάχιστον να στοχεύουν, στην. Αν θέλετε, στην επίλυση προβλημάτων που έχουν να κάνουν με θεσμικές παθογένειες που εμφανίζουν τα πολιτικά συστήματα. Ενδεχομένως αρκετές από αυτές οι οποίες, από τις προτάσεις οι οποίες υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο τραπέζι, γιατί για μένα δεν είναι ξεκάθαρο ποιες είναι οι προτάσεις. Υπάρχουν διαρροές, υπάρχουν κάποιες ανακοινώσεις. Διαβάζω και καινούργιες προτάσεις, όπως για παράδειγμα να θεσπιστεί να υπάρχουν 5 βουλευτές οι οποίοι θα εκλέγονται από την ομογένεια. Ένα καινούργιο στοιχείο αυτό. Καινούργιο στοιχείο. Yeah. Έξω από τα ψηφοδέλτια των κομμάτων. Εννοώ ότι υπάρχει τεράστιο περιθώριο για ριζικές αλλαγές και ενδεχομένως κάποιες και προς την σωστή κατεύθυνση, κάποιες ενδεχομένως όχι, γιατί μπορεί να δημιουργήσουν επιπλοκές στο σύστημα. Μία τέτοια, νομίζω, η πρόθεση ενδεχομένως να υπάρχει από κάποιους, να αξιοποιηθεί, να υπάρχει δηλαδή μια πολιτική σκοπιμότητα πίσω από τις προτάσεις τις οποίες κάνουν. Τώρα, να ξεκαθαρίσουμε και το διαδικαστικό για να καταλάβουμε και πόσο άμεσες μπορεί να είναι αυτές οι. Δεν είναι και εύκολη η διαδικασία, δεν εννοώ, τουλάχιστον χρονικά. Και, και στην ουσία βέβαια, γιατί η ψηφοφορία θα είναι δύσκολη, αν θέλετε, τουλάχιστον. Με την παρούσα βουλή, σε ό,τι έχει να κάνει. Σύνθεση, ναι, με την παρούσα σύνθεση. Ναι. Κοιτάξτε, καταρχήν, όπως προβλέπει η διαδικασία, θα πρέπει η κυβέρνηση να καλέσει τα κόμματα να παρουσιάσει τις θέσεις της και μέσα σε ένα δεκαήμερο τα υπόλοιπα κόμματα να καταθέσουν και αυτοί τις προτάσεις οποίες έχουν για την αναθεώρηση. Και ακολούθως, περίπου στα μέσα του μηνός, θα συσταθεί μια επιτροπή της Βουλής, η οποία θα επεξεργαστεί τις προτάσεις των κομμάτων. Αυτό θα διαρκέσει περίπου 2 μήνες. Οπότε συζητάμε για περίπου τον Ιανουάριο ή Φεβρουάριο να έρθει στη Βουλή. Και αν υπάρχει και μια δεύτερη ενδεχομένως πρόταση από την πλευρά της αντιπολίτευσης, καταλαβαίνουμε ότι το έργο θα είναι. Σίγουρα θα υπάρχει, γιατί όλα τα κόμματα έχουν προτάσεις. Κάποια έχουν καταθέσει και από καιρό τις προτάσεις τους, ενδεχομένως να τις επανεπεξεργαστούν και να τις καταθέσουν. Υπάρχουν θέματα στα οποία φαίνεται να υπάρχει μια κοινή συνιστόσα τουλάχιστον. Υπάρχουν θέματα τα οποία αποκλίνουν πάρα πολύ οι απόψεις των κομμάτων. Άρα και το έργο της Επιτροπής δεν θα είναι και πάρα πολύ εύκολο. Έτσι. Και σίγουρα χρονοβόρο. Και ακολουθούν δύο ψηφοφορίες, οι οποίες πρέπει να απέχουν τουλάχιστον ένα μήνα η μία από την άλλη. Σε αυτές τις ψηφοφορίες θα πρέπει να συγκεντρωθεί ή η πλειοψηφία, δηλαδή 151 βουλευτές, ή τα 3/5.
Και αυτό έχει να κάνει με την δυνατότητα που έχει η επόμενη Βουλή, mm-hmm. η οποία μπορεί να οριστεί ως αναθεωρητική Βουλή. Δηλαδή θέλω να πω ότι τούτη η Βουλή μπορεί να προτείνει τα θέματα, δηλαδή να αποφασίσει ποια θέματα θα πάνε στην επόμενη Βουλή για αναθεώρηση. Ή ποια άρθρα κρίνονται αναθεωρητέα. Όπως... Ακριβώς. Αυτά τα ορίζει το Σύνταγμα, ποια μπορούν να αναθεωρηθούν και ποια όχι. Mm-hmm. Αλλά τα θέματα τα οποία θα συζητήσει η επόμενη κυβέρνηση, η επόμενη, συγγνώμη, Βουλή, εν πάση περιπτώσει, mm-hmm. ενδεχομένως και με μια άλλη κυβέρνηση, και αυτό αλλάζει πολύ, ξέρετε, γιατί η επόμενη Βουλή είναι αυτή η οποία θα αποφασίσει τη συνταγματική αναθεώρηση. Δηλαδή θα μπορέσει να επαναδιαμορφώσει mm-hmm. αυτά τα θέματα. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Αν ψηφιστούν με τα 3/5 κάποιες διατάξεις, αναθεωρητικές mm-hmm. διατάξεις, για να πάνε στην επόμενη Βουλή. Η επόμενη Βουλή λοιπόν δεσμεύεται να τις προχωρήσει. Δεσμεύεται να τις προχωρήσει. Στην πρώτη σύνοδο της Βουλής θα πρέπει, ενώ στην πρώτη περίοδο δηλαδή, ναι. θα πρέπει να φέρει αυτά τα θέματα προς συζήτηση και επεξεργασία στη Βουλή για να ψηφιστούν. Mm-hmm. Εκεί υπάρχει δυνατότητα από την επόμενη κυβέρνηση, ενδεχομένως, μπορεί να μην είναι η ίδια, να τροποποιήσει κάποια ζητήματα. Ναι, γιατί θα είναι άλλη κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Οπότε... Και εδώ έρχεται και το ζήτημα της απλής αναλογικής, της αναλογικότητας του εκλογικού συστήματος, mm-hmm. που αν θέλετε είναι και το κεντρικό ζήτημα ή, εν πάση περιπτώσει, ένα από τα πολύ κεντρικά ζητήματα αυτής της αναθεωρητικής συζήτησης η οποία γίνεται. Τώρα, αν είναι απαραίτητο ή όχι, αυτό έχει να κάνει και με τη χρονική συγκυρία, έχει να κάνει και με την κοινωνική συνένεση η οποία υπάρχει, mm-hmm. αν υπάρχει ή στο βαθμό τον οποίο υπάρχει, που για πολλούς είναι απαραίτητη. Ξέρετε γιατί ρωτάω αν είναι απαραίτητο? Γιατί νιώθει ο κόσμος, νιώθουμε κι εμείς που έτσι αντιλαμβανόμαστε λίγο και τις αντιδράσεις του κόσμου, ότι δεν βρίσκει λαϊκά αίρισματα, με την έννοια ότι ο κόσμος, ναι, να συζητήσει, να προβληματιστεί για τη συνταγματική αναθεώρηση, αλλά θα μιλήσουμε στην ουσία για κοινωνικές ελευθερίες μέσα από μια ενδεχόμενη αναθεώρηση του Συντάγματος. Μπαίνουν τέτοιου είδους ζητήματα στην ουσία τους όμως. Θα έλεγα ότι υπάρχει πολύ μεγάλο περιθώριο το οποίο θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν βεβαίως mm. Τα κόμματα, και έχω την αίσθηση ότι ανοίγοντας τη συζήτηση τώρα στο τέλος της θητείας αυτής της κυβέρνησης είναι σαν να ξεκινάμε μια μακρά προεκλογική περίοδο, διότι υπάρχουν θέματα τα οποία νομίζω ότι μπορούν πραγματικά να τραβήξουν την προσοχή του κόσμου και σε άλλες περιπτώσεις να ενώσουν, σε άλλες να διχάσουν. Ναι, όπως είναι το θέμα των σχέσεων του κράτους με την Εκκλησία. Μεγάλο θέμα αυτό, μεγάλο ζήτημα. Τεράστιο ζήτημα. Και θέλω να το βάλουμε στο τραπέζι. Όμως, δώστε μας την ευκαιρία να πάμε σε μια σύντομη διακοπή για διαφημίσεις, για να μην διακόψουμε στη συνέχεια τη συζήτησή μας. Έχουμε να συζητήσουμε και για τις σχέσεις Εκκλησίας-κράτους και για τις αρμοδιότητες του Προέδρου της Βουλής και για την απλή αναλογική, κάποια από τα βασικά ζητήματα τα οποία μας απασχολούν μέσα από αυτή τη συζήτηση. Πάμε στη διαφημίση και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστρέψαμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Συνεχίζουμε να έχουμε κοντά μας τον κύριο Ξενάκη, καθηγητή πολιτικών επιστημών του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Έχουμε ξεκινήσει αυτή τη συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος, κύριε Ξενάκη. Και θέλω να αρχίσουμε να βάζουμε έτσι σιγά σιγά συγκεκριμένα θέματα στο τραπέζι. Πρόεδρος της Βουλής, της Δημοκρατίας. Συγχωρείτε, Πρόεδρος Δημοκρατίας. Υπάρχει μια τεράστια συζήτηση τα τελευταία χρόνια για το κατά πόσο θα πρέπει να υπάρχει άμεση εκλογή από τον λαό. Η πρόταση δείχνει. Όχι άμεσα, αλλά με έμεσο τρόπο να καταλήγει εκεί, εφόσον το Κοινοβούλιο δεν καταλήξει σε κάποιον πρόεδρο της Δημοκρατίας και σίγουρα να αποσυνδεθεί από τις πρόορες εκλογές. Το θέμα του Προέδρου της Δημοκρατίας είναι ένα θέμα το οποίο λίγο έως πολύ τα περισσότερα κόμματα βάζουν στο τραπέζι με διαφορετικό τρόπο. Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ είναι, από όσο τουλάχιστον έχω διαβάσει, της κυβέρνησης, να εκλέγεται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας από τη Βουλή με αυξημένη πλειοψηφία, με μια διαδικασία η οποία μπορεί να φτάσει και τις ή 6 ή 9 φορές. Έχω διαβάσει 2 διαφορετικές εκδοχές. Mm-hmm. 6 δηλαδή συνεχόμενες διαδικασίες, και εφόσον δεν τελεσφορήσει στη Βουλή, τότε να πηγαίνει σε ψήφιση κατευθείαν από τον λαό. Οι προτάσεις άλλων κομμάτων αφορούν και την επέκταση των αρμοδιοτήτων του Προέδρου της Δημοκρατίας. Αν θέλετε, μια κοινή συνιστόσα είναι ότι θα πρέπει το θέμα της εκλογής του Προέδρου mm-hmm. της Δημοκρατίας να μην χρησιμοποιείται ως μοχλός για να έχουμε πρόορες εκλογές, κάτι το οποίο έχει συμβεί
αρκετές φορές. Έχει συμβεί αρκετές φορές, βέβαια. Έτσι. Και νομίζω και προηγούμενη φορά έτσι έγινε. Αλλά η ουσία νομίζω είναι περισσότερο στο πώς εκλέγεται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, αν δηλαδή θα εκλέγεται με διαδοχικές διαδικασίες στη Βουλή και στις αρμοδιότητες τις οποίες πρέπει να έχει ή έχει αυτή τη στιγμή και το έχουν αφαιρεθεί ή πρέπει να προστεθούν στην ατζέντα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Κατά τη δική μου γνώμη θα μπορούσε η αύξηση των αρμοδιοτήτων του να είναι τέτοια ώστε να αποτελέσει ένα δημοκρατικό αντίβαρο, αν θέλετε, στην κυβερνητική αυθαιρεσία που πολλές φορές παρατηρείται και που ουσιαστικά έγινε με την αναθεώρηση του 1986 όταν ο Ανδρέας Παπανδρέου αφαίρεσε τις αρμοδιότητες καθιστώντας το σύστημα πρωθυπουργοκεντρικό εντελώς. Νομίζω ότι στις σύγχρονες δημοκρατίες και στη δική μας περίπτωση θα τέριαζε περισσότερο να είχαμε μία επιπλέον δικλίδα ασφαλείας σε ό,τι αφορά τα check and balances που λέμε στην πολιτική επιστήμη στο πολιτικό μας σύστημα. Από εκεί και μετά νομίζω ότι η συζήτηση θα πρέπει να πάρει και για όλα τα θέματα αλλά και σε αυτό συγκεκριμένες προτάσεις, δηλαδή να δούμε τις προτάσεις των κομμάτων ακριβώς, γιατί έχω την αίσθηση ότι διαμορφώνονται αυτές τις μέρες και τις ώρες που μιλάμε. Βέβαια η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση δεν είναι καινούρια. Ενώ ότι και από το 2016 υπάρχουν προτάσεις κομμάτων και επανέρχεται. Απλώς το timing αυτή τη στιγμή δηλαδή είναι λίγο δύσκολο γιατί η Βουλή έχει πάρα πολλές μπροστά της, πάρα πολλά θέματα μπροστά της. Τα αντίμετρα τώρα το Νοέμβριο που θα συζητηθούν σύμφωνα με τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, τον προϋπολογισμό που είναι ένα τεράστιο θέμα το Δεκέμβριο. Στη συνέχεια θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τη Συμφωνία των Πρεσπών, αν θα γυρίσει και πώς θα γυρίσει από τα Σκόπια στην Ελλάδα για να έρθει στη δική μας Βουλή. Και στη συνέχεια η συνταγματική αναθεώρηση με όλη αυτή την γκάμα θεμάτων που συζητούμε αυτή τη στιγμή. Βεβαρημένο το έργο το κοινοβουλευτικό. Φοβάμαι ότι θα έχουμε ένα πολιτικό μπλέντερ, στο οποίο δεν ξέρω ποιοι θα... Πολλά ανοιχτά μέτωπα. Ναι, δεν ξέρω ποιος θα είναι τελικά ο κερδισμένος από αυτήν την ανάμιξη των θεμάτων. Το σίγουρο είναι πάντως ότι δεν έχουμε μια νυφάλια, μια περίοδο πολιτικής νυφαλιότητας και συνένεσης. Αυτοδιοικητικές και ευρωεκλογές το Μάιο. Ναι, βέβαια υπάρχει και ο αντίλογος ότι αν περιμένουμε συνθήκες ιδανικές και κοινωνικής συνένεσης κτλ. Δεν θα συμβεί ποτέ. Έτσι, οπότε καλό θα είναι να στραφούμε στα πραγματικά προβλήματα της χώρας. Αν θέλουμε πραγματικά να διορθώσουμε τις θεσμικές παθογένειες μέσα από μια αναθεώρηση του συντάγματος. Μέσα σε αυτές τις προτάσεις μπαίνει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, ο διαχωρισμός Εκκλησίας-Κράτους. Μιλούν λοιπόν για την, αν θέλετε, για την κατοχήρηση της θρησκευτικής ουδετερότητας, αν δεν κάνω λάθος, το περιβόητο άρθρο 3. Αυτό από μόνο του ανοίγει μια τεράστια συζήτηση, γιατί είναι πολλές και διαφορετικές οι πλευρές αυτού του ζητήματος. Σε μια δημοκρατία όπως η δική μας, μπαίνει ένα ζήτημα θρησκευτικής ουδετερότητας. Δεν έχει κάθε πολίτης αυτής της χώρας το δικαίωμα να έχει και να πιστεύει σε όποια θρησκεία ο ίδιος επιθυμεί? Ναι, είναι παλιό το θέμα και είναι, αν θέλετε, ένα από τα θέματα για τα οποία και διεθνώς έχουμε μια ιδιαιτερότητα. Θέλω να πω ότι δεν είναι η ίδια, αν θέλετε, η προσέγγιση και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη σε σχέση με αυτό το θέμα. Πάση περιπτώσει, όμως, αυτή είναι η σχέση της, του κράτους και της ελληνικής εκκλησίας, η οποία νομίζω ότι θέλει, και η δική μου γνώμη είναι ότι χρειάζεται μια επαναρρύθμιση. Τώρα, σε ποια θέματα θα φτάσουμε? Δηλαδή, το ζήτημα είναι να είναι μόνο κανονιστική ή να είναι και πρακτική. Δηλαδή, σε ό,τι αφορά, να το πω έτσι απλά, και ποιος πληρώνει τους μισθούς των κληρικών. Μισθοί των κληρικών, έτσι, οι οποίοι τώρα είναι από το και ένα σωρό άλλα θέματα που αφορούν έτσι, τον κληρό. Αλλά ανοίγει και πάρα πολλά ζητήματα σε σχέση με το Πατριαρχείο, σε σχέση με τις υπόλοιπες, αν θέλετε, με τις εκκλησίες της χώρας. Και εδώ έχουμε πολύ διαφορετικές και αποκλίνουσες απόψεις από τα πολιτικά κόμματα. Και Εντάξει, νομίζω είναι ότι θα είναι ένα από τα ζητήματα που θα έχει πολύ μεγάλη τριβή. Διαφωνεί γιατί είναι και ο κυβερνητικός εταίρος. Φαντάζομαι ότι και ανεξάρτητοι Έλληνες διαφωνούν με απολύτως σε σχέση με την Εκκλησία, όπως και αν θέλετε και το κόμμα του κυρίου Λεβέντη, με το οποίο υπάρχουν κάποιες κοινές συνιστώσεις
με το ΣΥΡΙΖΑ, με τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, το θέμα της εκκλησίας είναι από τα ζητήματα στα οποία δεν θα βρει συμπαράσταση η κυβέρνηση. Όμως, αυτό το θέμα συνδέεται με μια διαρροή η οποία υπάρχει για την πιθανότητα ενός δημοψηφίσματος, το οποίο βεβαίως δεν θα έχει δεσμευτικό χαρακτήρα, διότι το τι σημαίνει δημοψήφισμα ορίζεται στο άρθρο 110. Mm-hmm. Το συντάγματος είναι ξεκάθαρο και η αναθεώρηση. Οπότε θα έχει ένα χαρακτήρα περισσότερο επικοινωνιακό, ώστε να μπορέσει, αν θέλετε, να ενώσει κομμάτια από την αριστερά και την κέντρο αριστερά, τα οποία ενδεχομένως μπορεί να αξιοποιήσει πολιτικά στη συνέχεια. Μια καταγραφή γνώμης δυνάμεων. Και απόψεων. Ναι, δυνάμεων. Δεν χρειάζεται να το πάρει το δημοψήφισμα. Ναι. Νομίζω χρειάζεται ένα ποσοστό γύρω στο 35%, το οποίο μετά θα επιχειρήσει να το εκμεταλλευτεί πολιτικά. Αυτό λέει τουλάχιστον η πλευρά της αντιπολίτευσης και που μπορεί και σε κάποιο βαθμό να αντανακλά τη σκέψη κάποιων, mm-hmm. νομίζω, μέσα στην κυβέρνηση. Πάντως το θέμα του διαχωρισμού κράτους-εκκλησίας, ή εν πάση περιπτώσει να το θέσω πιο ορθά, της επαναρρύθμισης της σχέσης του κράτους μας με την Εκκλησία, χρήζει μεγάλη συζήτηση και δεν μπορεί να γίνει στο πόδι μέσα σε μια τόσο σύντομη διαδικασία. Και πάντως, όπως είπα και νωρίτερα, αυτή η Βουλή εδώ προτείνει για την επόμενη, δηλαδή θα αποφασίσει ποια θα είναι τα θέματα που θα συζητηθούν. Η επόμενη είναι αυτή που θα αποφασίσει. Έτσι. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα φώτα σας, τα όσα μας είπατε σήμερα. Σίγουρα είναι ένα θέμα το οποίο θα το ξανασυζητήσουμε. Είναι η ανοιχτή η πρόσκληση και προς το πρόσωπό σας για να βάλουμε έτσι περισσότερα πράγματα στο τραπέζι, εφόσον φυσικά έχουμε και τελικές προτάσεις, έχουμε και ένα έτσι, τελικό σχήμα που θα μας κάνει να συζητήσουμε και σε άλλη βάση. Να σας ευχαριστήσω λοιπόν πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ.